έχω πως έχω. Φαινόμενο είμαι εγώ. Για όσα έχω κάνει κι ας με έχεις πικράνει. Φαινόμενο είναι ο Αντώνης. Έφαγε ψάρι? Έφαγε. Άρα είναι φαινόμενο, εντάξει. Γιατί έλεγε δεν θα φάω ψάρι. Ωραίο. Ωραίο ήτανε. Σκορδαλιά έφαγες? Έφαγα πουρέ πατάτας. Δεν ήταν πουρέ. Εντάξει, δεν βάλαν λίγο λαδάκι, το σώσαν λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ήταν η κλασική παραδοσιακή. Όχι. Σκορδαλιά ήταν η. Ντουσαίτικη. Ντουσαίτικη. Ναι. Κατάλαβες, κάνεις ντουζ με αυτή, κατάλαβες. Και παραμένει πάντα. Για φρόνητρο. Δεν φεύγει. Να δούμε τι θα κάνετε εσείς τώρα, έτσι. Να παρακαλώ να έρθει κοντά μας ο Έκτορας Μποτρίνη να αποκαλύψει το υλικό που υπάρχει κάτω από την καμπάνα. Είχε πολύ σκόρδο. Νορμάλ. Τι νορμάλ, πλάκα μου κάνεις. Με το που μίλησες, λιποθύμησα. Είσαι καλά. Καλά, καλά. Έτοιμος. GG. Για να δούμε σήμερα με τι θα μαγειρέψει. Λοιπόν, θα μαγειρέψετε με... κολοκύθα. Τέλεια. Θα φτιάξουμε βελουτέ κολοκυθόσουπα με τραγανό γκουαντσάλε και κρουτών. Να σε δω εδώ τώρα τη βελουτέ, τη σούπα, πώς θα την κάνεις. Που έλεγες για τη σκορδαλιά. Βελουτέ. Ωραία. 26 λεπτά. Να μην έχουν παράπονο, να έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο. Και είναι okay. Και εύκολη. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά να μου πεις, Θέλω να πετύχουμε την υφή, έτσι, γιατί βελουτέ είναι βελουτέ.